Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα είσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο πέρα από σένα. Να, δεν το ξέρα. Λοιπόν, μια ζωή επίσης. Λοιπόν, ναι. Γιάννη, ο Γιάννης ναι. πρέπει να πούμε ότι ήταν ίσως ο πιο αέρινος εξτρέμ. Ίσως ένα καθαρό αιμοάλογο που έτρεχε και δεν καταλάβαινε τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα, στο δρόμο του. Και έπαιζε και στην ΑΕΚ. Ναι, στην ΑΕΚ Καστοριάς. Αλλά μετά έπαιξε και στην ΑΕΚ, την αγαπημένη του επίσης ΑΕΚ, μετά την ΑΕΚ Καστοριά. Ο Στράτος τα λέει αυτά για την ΑΕΚ, Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Γιάννη. Μόνο όχι στην ΑΕΚ Καστοριά. Όχι στην ΑΕΚ Καστοριά. Καστοριά ήταν. Καστοριά, Καστοριά, Καστοριά. Ναι. Μετά την Καστοριά όμως ήρθε η ΑΕΚ, ήρθε η δικαίωση ναι, ναι. Για την όλη σου προσπάθεια. Αλλά σήμερα, Γιάννη, γυρνάμε 40 χρόνια ακριβώς τον χρόνο πίσω. Αυτή την ναι. αβραδιά, 40 χρόνια πριν. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Σαν σήμερα. Ναι, σαν σήμερα. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Το σκεφτόμουν εχθές, αλλά σήμερα το ξέχασα. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Αν και μερικά πράγματα... Είναι σίγουρο ότι δεν ξεχνιούνται και αυτή τη βραδιά σίγουρα την έχεις στην καρδιά σου. Ήσουν και ο άνθρωπος που πέτυχε, το δεύτερο που μας έβαλε μπροστά στο σκορ μετά το 1-1 ναι. που είχε δημορφωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Πες μας λίγο για εκείνη τη βραδιά, Γιάννη, για την πορεία σου γενικότερα στην Καστοριά. Ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη στιγμή, αλλά για εκείνη τη βραδιά, από εκείνη τη βραδιά, τι έχεις κρατήσει για πάντα? Και έχω κρατήσει ότι δεν υπήρξε κανένας φόβος, ήμασταν σίγουροι, ναι. παρότι η Ηρακλής ήταν μεγάλη ομάδα ναι. και πριν τρεις μέρες μας είχε κερδίσει και λόγω. Τρία σε Καφτατζόγλιο. Δεν παίζαμε το τρόλι, κρατούσαμε κάρτα επειδή είχαμε κάρτες Καφτατζόγλιο και τον τελικό. Δεν παίζαμε όλα, αλλά ήμασταν σίγουροι ότι θα κερδίζαμε. Είχατε πολύ... τόση πίστη δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για σας. Όχι, όχι, και όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ πάλι σίγουροι ήμασταν. Εκεί είναι σίγουρο, ένα κομβικό πολύ. Σημείο, όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ και με πέναλτι, λες τώρα τι κάνω. Βρήκατε τα ψυχικά αποθέματα, γυρίσατε αυτό το παιχνίδι και όχι απλά γυρίσατε αυτό το παιχνίδι. Τελείωσε με 5-2. Ναι. Κοίταξε, είναι... Σε δίνει τρομερή δύναμη και η αυτοπεποίθηση και το κίνητρο φυσικά. Τελικό κυπέλλο. Δεν έχει φτάσει ποτέ καμία επαρχιακή ομάδα σε τελικό κυπέλλο. Και με μεγάλο Ηράκλειο, με Χαζή Παναγή, Παπα Ιωάννου, Καλαμπάκα, είχε καθαράδε στο Ηράκλειο. Όλα τα μεγάλα ονόματα, βέβαια. Ναι, μεγάλα ονόματα, ναι, βέβαια. Είμαστε σίγουροι. Και εσύ, έδωσε και τρομερή όθηση. Και εσύ νέο παιδί τότε, έτσι, και εσύ νέο παιδί, να μην φοβάσαι να μπει σε αυτή τη μάχη. Α, εγώ ήμουν ο Βενέα Μήνες, ο Μάος, 20 χρονών. Ήσουν 20 χρονών. Στη μεριά σου έπαιζε το μπακ, νομίζω ότι ήταν στην Πολωνία, ο Βαμπρόφσκι. Ναι, ναι. Ο αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας. Ήταν διεθνής της, πολύ μεγάλο όνομα. Εκεί με βοήθησε ο Γκόρσκι πολύ. Ο Γκόρσκι όλη την εβδομάδα μείναμε στην Αθήνα. Όλη την εβδομάδα του κυπέλου. Ναι. Δεν ήταν προπονητής της Καστοριάς, είχε φύγει από την Καστοριά. Είχε φύγει, είχε πάει στον Ολυμπιακό, ναι. Είχε πάει στον Ολυμπιακό και ήταν κάθε μέρα ήταν στο ξενοδοχείο. Ο Γκόρσκι ήταν κάθε μέρα στο ξενοδοχείο, Κάθε μέρα στο ξενοδοχείο και την ώρα που πήγαμε στο γήπεδο, μπήκε στο λεωφορείο, κάθεσε στη θέση δίπλα σε μένα και σε όλη τη διαδρομή μου έδινε συμβουλές πώς θα παίξω το βαμπρό. Μάλιστα. Ναι. Θυμάσαι κάτι που σου είχε πει τότε, τι πρέπει να προσέξεις, πώς πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτή την τομέα ευθύνη σου? Το μόνο που μου είπε, για να μην πω το κεφάλι σου, μην ανησυχείς, επειδή είναι επιθετικό μπακ, αποκλείεται να φεύγει πολύ μπροστά, γιατί σε φοβάται, γιατί είσαι πιο γρήγορος. Ναι, ναι, ναι.
θα καθίσει πιο πίσω. Αλλά αυτή η ταχύτητά σου, Γιάννη, αυτή η ταχύτητά σου, αυτό το στυλ ήταν το κάτι άλλο πραγματικά. Χαιρόταν κάποιο να βλέπει Γιάννη Δυντσικό, δηλαδή. Ήταν τόσο πολύ μπροστά σαν εξτρέμ. Μάλλον με τον Αρδίζογλου, το Χρήστο, το βάζει τηλέφωνο φιλικά. Με ποιον, με τον Αρδίζογλου. Τον Αρδίζογλου. Γιατί υποτίθεται ήταν ο πιο γρήγορο που σου έκανε. Εντάξει, άλογο και ο Αρδίζογλου, αλλά. Ναι, αλλά όταν πήγα εγώ. Ήταν κάτι άλλο. Κάναμε στοίχημα, ποιο θα βγει πρώτο. Ναι, και στήθηκε όλη η ομάδα. Όλοι στοιχηματίζανε στα 100 μέτρα ποιο θα βγει πρώτο. Και τον άφησε. Έβλεπε βίντεο κάποιο Γιάννη πριν από λίγες μέρες, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Μετά από τόσα χρόνια βλέπω αυτά τα. Τα παιδιά που παίζανε μπάλα και λέει δεν υπήρχε σαν το Δίντσικο τότε. Όχι, δηλαδή ήταν εξτρέμ από άλλη χώρα τουλάχιστον. Και αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός από τον Ιωσιφίδη, ναι. Εκείνος ο... δηλαδή... Ήταν και σε άσχημη περίοδο. Η πρώτη μου χρονιά στην ΑΕΚ ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει, ξανά έπαιξα άλλα αυτά χρόνια, αλλά... Αυτό στήχησε. Ήταν με πολύ μεγαλύτερο τραυματισμό ποδοσφαιριστή παγκοσμίω. Πάσαν όλοι οι σύνδεσμοι στο γόνατο. Απίστευτο. Είμαι και έχω και άλλο ρεκόρ Guinness. Είμαι ο μοναδικό ποδοσφαιριστή που δεν έχω σπάσει κόκαλο. Ενώ οι ποδοσφαιριστέ σπάνε κόκαλα, εγώ σπάω σύνδεσμου. Ακριβώς. Γιάννη, όμως μέσα από την Καστοριά και από εκείνο το τελικό σίγουρα έστρεψαν τα μάτια ομάδες πάνω σου, όπως και σε άλλα παιδιά. Ναι. Το όνειρό σου ήταν η ΑΕΚ μετά το... Όντως ήταν η ΑΕΚ. Ή ήταν η πρόταση από την ΑΕΚ που σε έκανε και η ΑΕΚΤΖΙ. Δεν είχα ιδιαίτερη αδυναμία σε ομάδα. Απλά ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ. Α, μάλιστα. Δεν ήθελα να χαλάσω τον πατέρα μου. Λογικός άνθρωπος. Και η ΑΕΚ ήταν και πιο... Ήταν και πιο ήσυχη ομάδα τότε η ΑΕΚ από τις τρεις. Ήθελα πιο ηρεμία. Μάλιστα. Και βολεύτηκε στην ΑΕΚ. Και δεν το μετάνησα φυσικά. Εντάξει. Έχεις τις αγαπημένες στιγμές, τις έχεις. Και η ΑΕΚ σε αγαπάει. Έτσι, νομίζω. Μέσα σε δύο εβδομάδες έβαλα Facebook στο κινητό μου. Δεν είχα τόσα χρόνια, δεν με είχα βάλει. Έχω πάνω από 2.000 μηνύματα. ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, έτσι. ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Όχι μόνο ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Και από πέρσι από την Αυστραλία με πήραν, από τους Σίδνεϊ, από Καναδά, από... και όχι οι Αγγλίδες, και ήταν Αθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και πολύ, πολύς κόσμος. Γιάννη, το απόλαυσες όλο αυτό το όνειρο, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή αν ξαναγυρούσες τον χρόνο πίσω θα ακολουθούσες έτσι τους ίδιους δρόμους, την Καστοριά, την ΑΕΚ, θα ήθελες να το ξαναζήσεις. Έχω κάνει τρομερά λάθη. Έχεις κάνει και τρομερά λάθη. Έχω κάνει, ήμουν λίγο ατύχερος μέσα στο γήπεδο. Όχι, ήμουν λίγο. Απίθαρχος, ατίθασος. Απίθαρχος. Με τους προπονητές ήμουν απίθαρχος. Με τους προπονητές ήμουν λίγο. Αυτά θα τα άλλαζες. Ναι, τα υπόλοιπα θα τα κρατούσες. Πιο πολύ θα ήμουν πιο. Πώς να σου το πω, πιο συλλογικός, πιο. Συμμετοχικό στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι. Μου άρεσε η μπάλα. Ήθελα να έχω την μπάλα στα νούσια. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Γιάννη μου, εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα σαν έναν πολύ μεγάλο εξτρέμ, σαν έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή που φόρεσε και τα χρώματα αυτά της Καστοριάς και τα χρώματα της ΑΕΚ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας σήμερα μια τέτοια μέρα. Επέτειο του κυπέλου των 40 ετών. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην επιτυχία. Αλλά δεν ήξερα ότι είσαι από την Κελυφαία. Λοιπόν, στο Παγκάκι κάτω που περνάς εκεί που περνάς θα τα πούμε μια μέρα. Λοιπόν. Α, δεν μένω Κελυφαία, θα μένω κάτω στην παραλία. Θα σε βρω. Αλλά έρχομαι, μητέρα μου πάμε. Ναι. Ωραία. Θα βρεθούμε. Θα βρεθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ, Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.